Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 13 Μαΐου και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Η καλύτερη σύνδεση της Θεσσαλονίκης με το Βελιγράδι αναβαθμίζει γεωπολιτικά, γεωστρατηγικά, οικονομικά την περιοχή μας και δημιουργεί τις προϋποθέσεις η μεν Θεσσαλονίκη να παίξει το ρόλο της οικονομικής πρωτεύουσας του κόμβου στα Βαλκάνια και το Βελιγράδι να παίξει έναν πιο αναβαθμισμένο ρόλο, κυρίως στον τομέα της οικονομικής συνεργασίας. Δήλωσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, βουλευτής Ροδόπης, Ευρυπίδης Τηλιανίδης, σε συνέντευξη τύπου στην εφημερίδα Πολιτικά του Βελιγραδίου. Αυτή είναι μια είδηση που εμείς απομονώσαμε και σας δίνουμε σήμερα στην προμετωπίδα των τίτλων του Δελτίου Ειδήσεων. Πάμε όμως να δούμε σε αυτό το σημείο τι απασχολεί τη δική μας τοπική επικαιρότητα, τη δική μας τοπική πραγματικότητα, μέσα από τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Πρωτόκολλο συνεργασία συνυπέγραψαν το πρωί ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βαβατζικλής και ο Αντιδήμαρχος της πόλης Ναμπλούς της Παλαιστίνης, Σαΐτ Μαχμούτης Μαΐλ Χαμούς. Το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα προβάλλει μπροστά μας και ως ευκαιρία πανευρωπαϊκής επικύρωσης των αξιών ενός ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις κοινωνικές του κατακτήσεις, επεσήμανε σε σχετική ομιλία της στη Βουλή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη, Χρύσα Μανολιά. Προκαλεί η αλλαγή σκητάλη στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βιοτεχνών Ροδόπης. Για παρέτηση κάνουν λόγο τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μέχρι πρότινες πρόεδρος κ. Νικολαίδη κάνει λόγο για πραξικόπημα. Με την επίσημη έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης κορυφώνονται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ένταξη της Τράκης στον εθνικό κορμό. Να πάμε στην πρώτη είδηση της ημέρας. Πρωτόκολλο συνεργασίας συνυπέγραψαν σήμερα το πρωί ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βαβατζικλής και ο Αντιδήμαρχος της Πανεπιστημιακής Πόλης Ναμπλούς Σαΐτ Μαχμούτης Μαΐλ Χαμούς. Σε κλίμα έντονης συγκίνησης, οι δύο άντρες αντάλλαξαν δώρα, ενώ ο κ. Βαβατζικλής αφιέρωσε στον Παλαιστινιακό λαό ένα ποίημα του Γιάννη Ρίτσου. Πρωτόκολλο ανάπτυξης αμοιβαίων σχέσεων φιλίας και συνεργασίας συνυπέγραψαν σήμερα ο Δήμος Κομωτινής και ο Δήμος Ναμπλούς της Παλαιστίνης. Ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βαβατζικλής ευχαρίστησε τον Αντιδήμαρχο της Ναμπλούς για την επίσκεψή τους στα πλαίσια των Ελευθερίων της Τράκης. Παράλληλα, ο κ. Βαβατζικλής τόνισε πως η συνεργασία αυτή είναι ένδειξη παλαιικής συμπαράστασης από τους Έλληνες πολίτες της Τράκης στους μακρόχρονους αγώνες των Παλαιστινίων ενός αδελφού λαού, όπως τόνισε ο κ. Βαβατζικλής, που θυσιάζεται για τη θεμελίωση και την ανασύσταση της δικής τους πατρίδας. Της μαρτυρικής παλαιστινιακής πόλης Ναμπλούς, που έχει ολοκαυτωματική προσφορά θυσιών στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού για την πατρίδα και την ελευθερία. Σε στιγμές πατριωτικής έξαρσης του θρακικού λαού για τα ελευθέρειά του και την ενσωμάτωση της Θράκης ύστερα από 5,5 αιώνες αγώνες σκλαβιάς στην ενιαία πατρίδα μας την Ελλάδα. Η επίσκεψή σας προκαλεί συγκίνηση στους κατοίκους της περιοχής μας και η υποδοχή σας στην αίθουσα αυτή του Δημοτικού Συμβουλίου αποτελεί ένδειξη παλαϊκής συμπαράστασης από εμάς τους Έλληνες πολίτες της Τράκης στους μακρόχρονες αγώνες των Παλαιστινίων ενός αδερφού λαού και στις εκατόμβες των θυσιών του για τη θεμελίωση και ανασύσταση της δικής του πατρίδας. Σας αντικρίζουμε σαν στεναρούς μαχητές της ελευθερίας, της ανθρωπιάς και του πολιτισμού. Και στο πλαίσιο της πρώτης αυτής συνάντησής μας, υπογράφοντας το σχετικό επίσημο πρωτόκολλο και κλείνοντάς σας μέσα στις καρδιές μας, βάζουμε τη βάση μιας μελλοντικής αδερφοποίησης των δύο περιοχών μας. Συγκινημένος δήλωσε ο Αντιδήμαρχος της Ναμπλούς, Σαΐτ Μαχμούτης Μαΐλ Χαμούς, από το χρόνο που επιλέγει να υπεγραφεί το πρωτόκολλο και δεσμεύτηκε ότι στην πρώτη επέτειο απελευθέρωσης της πόλης τους θα είναι καλεσμένος και ο Δήμος Κομωτινής. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαία η συμπαράσταση αυτή του ελληνικού λαού στον αγώνα του λαού μας για την ελευθερία και για την αναξαρτησία. Και σας το επιβεβαιώνω, κύριε Δήμαρχε, ότι με τη συμπαράστασή σας αυτή και η συμπαράσταση των κατοίκων της πόλης σας και ολόκληρου του ελληνικού λαού, ο χρόνος που θα μας δείτε κι εμείς
ελεύθεροι στην πόλη μας, στην πατρίδα μας και να έχουμε το δικό μας κράτος, χάρη αυτή τη συμπαράστασή σας, ο χρόνος αυτός είναι πάρα πολύ λίγος που θα είμαστε κι εμείς ελεύθεροι στη δικιά μας ελεύθερη πατρίδα. Αυτή την αρχή με την υπογραφή αυτό των πρωτόκολλων συνεργασίας, να είστε βέβαιοι ότι θα αξιοποιηθεί και από τις δύο πλευρές προς το να γίνονται πιο στενές οι σχέσεις μας και η συνεργασία μας για όφελος των δύο λαών, των δύο πολιών μας. Είναι μεγάλη συγκίνησή μας που επιλέξατε το χρόνο, χωρίς να το ξέραμε εμείς προηγουμένως, που ανταποκριθήκαμε φυσικά ο χρόνος αυτός που γιορτάζει η πόλη σας την ελευθερία της και την ανεξαρτησία της πόλης από τις δυνάμεις κατοχής. Το Ευρωσύνταγμα συζητήθηκε στη Βουλή και η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη, η κυρία Χρύσα Μανολιά, μιλώντας στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, τόνισε ότι το δημοψήφισμα για το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα προβάλλει μπροστά μας ως ευκαιρία πανευρωπαϊκής επικύρωσης των αξιών ενός ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου, με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις κοινωνικές του κατακτήσεις. Παράλληλα, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε άτολμη, συντηρητική, οπισθοδρομική και φοβική την πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να στερήσει από τον ελληνικό λαό το κυρίαρχο και αναφέρετο δικαίωμά του να αποφανθεί υπεύθυνα και να έχει τον πρώτο λόγο στην έγκριση του Ευρωσυντάγματος. Στην άρνηση στον ελληνικό λαό να έχει άποψη και να την εκφράσει υπεύθυνα μέσα από ένα δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα, αναφέρθηκε η βουλευτής Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ, Χρύσα Μανολιά, η οποία τόνισε χαρακτηριστικά ότι αυτό χαρακτηρίζεται ως δημοκρατικό έλλειμμα. Η άρνηση στον ελληνικό λαό να έχει άποψη και να την εκφράσει υπεύθυνα μέσα από ένα δημοψήφισμα δεν μπορεί παρά να χαρακτηριστεί ως δημοκρατικό έλλειμμα. Αδυνατούμε στα αλήθεια να κατανοήσουμε την κυβερνητική πολιτική που τοποθετείται κατά του δημοψηφίσματος. Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, τι προσπαθείτε να αποκρύψετε από το δημόσιο διάλογο? Ή αποτελεί άραγε η απόφασή σας αυτή κίνηση εξευμενισμού της Κομισιόν μέσα από μια συνοπτική και γρήγορη έγκριση του Ευρωσυντάγματος? Το δημοψήφισμα είναι προφανές ότι αναβαθμίζει το κύρος του Ευρωσυντάγματος και το περιβάλλει με τη δύναμη της έγκρισης των λαών της Ευρώπης. Μέσα από τη διαδικασία του δημοψηφίσματος προκαλείται και υπηρετείται η ενεργοποίηση των πολιτών και προβάλλει ο λαός πρωταγωνιστή στη νέα πορεία της Ευρώπης. Προβάλλουν ως στόχοι και καταλήτες η δημοκρατική συμμετοχή, η συνευθύνη, η λαϊκή σύμπραξη και στήριξη στην πορεία πολιτικής ενοποίησης της Ευρώπης. Η κυρία Μανολιά, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι είναι άτολμη, συντηρητική, οπισθοδρομική και φοβική η πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να στερήσει από τον ελληνικό λαό το κυρίαρχο και αναφέρετο δικαίωμα του να αποφανθεί υπεύθυνα και να έχει πρώτο λόγο στην έγκριση του Ευρωσυντάγματος, όπως τόνισε χαρακτηριστικά η ίδια. Η επιλογή της διαδικασίας του δημοψηφίσματος δεν υποτιμά καθόλου το ρόλο του Κοινοβουλίου. Αντίθετα, η απόφαση του Κοινοβουλίου να προσφύγει για ένα τέτοιο κορυφαίο ζήτημα στην κρίση του ελληνικού λαού αναβαθμίζει το κύρος του και το κατοξιώνει στην συνείδηση του λαού μας. Αλλά το δημοψήφισμα προβάλλει μπροστά μας και ως ευκαιρία πανευρωπαϊκής επικύρωσης των αξιών ενός ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις κοινωνικές του κατακτήσεις. Γι' αυτό είναι άτολμη, συντηρητική, οπισθοδρομική, φοβική η πολιτική επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να στηρίσει από τον ελληνικό λαό το κυρίαρχο και αναφέρετο δικαίωμά του να αποφανθεί υπεύθυνα και να έχει πρώτο λόγο στην έγκριση του Ευρωσυντάγματος. Για άλλη μια φορά, αγαπητοί συνάδελφοι, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται αλλεργική, θα έλεγα, σε ό,τι έχει σχέση με την εμβάθυνση των δημοκρατικών διαδικασιών. Το να χαρακτηρίζει η Νέα Δημοκρατία την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία ως ανώφελη και μη απαραίτητη είναι κάτι ιδιαίτερα αρνητικό ως πολιτική πράξη, γιατί στερεί από το Ευρωσύνταγμα όλο εκείνο το λαϊκό έρισμα που εξασφαλίζει η προσφυγή στο δημοψήφισμα. Μπροστά στο μεγάλο σταυροδρόμι, υπέρ του ναι ή του όχι, η Νέα Δημοκρατία αποδεικνύεται δυστυχώς κατώτερη των περιστάσεων. Υπεκφεύγει και επιλέγει να διαφύγει δια της πλαγίας οδού, απορρίπτοντας με την πλειοψηφία της το δημοψήφισμα. Και είναι κρίμα,
Γιατί σε μια κορυφαία διαδικασία που όλοι μας έχουμε χρέος να διατρανώσουμε την απόφασή μας για μια σύγχρονη πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Νέα Δημοκρατία με την πρακτική της στερεί από τον ελληνικό λαό την ευκαιρία να καταθέσει υπεύθυνα και τη δική του άποψη για την Ευρώπη που όλοι μας θέλουμε και ονειρευόμαστε. Αλλαγή σκητάλησης είχαμε, κυρίες και κύριοι, στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βιοτεχνών ήδη από χτες. Ένα γεγονός το οποίο κατάλληλος ήταν παρέτηση του μέχρι και πρότινος Προέδρου, ενώ για τον κύριο Πρόεδρο δεν ήταν έτσι τα πράγματα, για τον κύριο Νικολαίδη, είχε αυτό το αποτέλεσμα. Σήμερα ο μέχρι και πρότινος Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών Ροδόπης, ο κύριος Γιώργος Νικολαίδης, μίλησε στο Art Channel κάνοντας λόγο για πραξικόπημα, ενώ παράλληλα εξήγησε και τους λόγους εκείνους που οδήγησαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε αυτή την κρίση. Νέος πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων Βιοτεχνών ανέλαβε μετά τις συνεδρίες του Διοικητικού Συμβουλίου ο Γιάννης Ζαφυρίδης, μετά και την παρέτηση του Γιώργου Νικολαίδη, ο οποίος κάνει λόγο για πραξικόπημα. Τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την κρίση εξιστορεί ο κύριος Νικολαίδης, που δηλώνει ότι θα παρέμβει μόνο εάν δει να θίγονται τα συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου που τον τίμιζαν με την ψήφο τους. Ειλικρινά είχα σκοπό σήμερα να μην κάνω καμία απολύτως δήλωση. Εκτιμώντας τους τελειθεατές του νομού Ροδόπης και εσάς προσωπικά, σαν το μέσο διαφώτισης του πληθυσμού, θα κάνω μια εκτροπή και θα μιλήσω για το συγκεκριμένο θέμα. Εδώ και καιρό είχα διαπιστώσει ότι το επταμελές Δέλτα Σίγμα υπήρχε μια σύμπραξη των τεσσάρων στο πρόσωπό μου. Σε αυτή τη φάση δεν θέλω να αφήσω υπονοούμενα, ονοών νοήτω. Ξεκίνησα μαζί με τον κύριο Ζαφυρίδη, οι δυο μας, για να εκτοπίσουμε τον τέως πρόεδρο και μετά από πολλούς δικαστικούς αγώνες καταφέραμε και δημιουργήσαμε ένα δέλτα σίγμα το οποίο ήταν μέχρι και πριν λίγο καιρό για θαυμασμό. Η Βιβέ Κομωτινής, ο Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βιοτεχνών Νομού Ροδόπης, το μήνυμα το οποίο θέλησα να περάσω στο Πανελλήνιο και σε όλες μου τις επαφές με υπουργούς, υφυπουργούς, γραμματείς κλπ. Και τοπικούς φορείς, είναι ότι είναι η τρίτη πραγματική δύναμη της Ελλάδας. Και σαν τέτοια θέλησα να την κατοχυρώσω και στη συνείδηση την Πανελλήνια και την τοπική. Σε κάποιους δεν άρεσε. Έγινε ένα, θα το πω ευθέως, πραξικόπημα των τεσσάρων για σήμαντους λόγους και αφορμές επί προσωπικού, παρακαλώ. Και έχει σημασία αυτό. Χωρίς να λάβω υπόψη μου πράξεις τις οποίες διατέλησαν συγκεκριμένοι πριν από την πρόταση μορφής, θα μπω κατευθείαν στο θέμα. Με κατηγόρησαν γιατί περιέφερα τον συλλογισμό του κυρίου Πολιτόπουλου, ψεύδος ασύστορων. Τον συλλογισμό από τον οποίο είδα σε τοπική εφημερίδα και ο οποίος ανακοινώνει τη δημοσίευση και είναι κείμενο για όλους, δεν ήταν λόγος κατηγορίας. Με κατηγόρησαν γιατί εξήβρισα τον κύριο Ζαφυρίδη από τηλεφώνου. Ναι, το έκανε και αφαιρέσανε όλα τα έπιπλα από το δεύτερο γραφείο στο οποίο είχαμε μεταφερθεί χωρίς καμία απολύτως ενημέρωσή μου. Που είχε αποτέλεσμα. Η δε υπάλληλος του γραφείου έκλεισε το τηλέφωνο της επί διήμερο και ενώ πήρα και στον σύζυγό της τρεις φορές τηλέφωνο και του είπα να επικοινωνήσει μαζί μου, δεν επικοινώνησε. Άρα, συμπέρασμα, ταυτίστηκε μαζί τους. Πάω Δευτέρα πρωί να κάνω την εγγραφή του λόγου. Βρίσκω άδειο γραφείο. Επικοινώνησα με τον κύριο Φακελίδη, δεν απαντούσε το τηλέφωνο του. Με τον κύριο Ραμπατζή δεν γνωρίζω. Ο δε Ζαφυρίδης με θρασίδα, αυτό έλειπε, λέει, να σας ενημερώσω. Δεν φτάνει, κουράστηκα, που ίδρυσα, που ετοίμασα τα γραφεία και λοιπά, κάτω τα έβαψα. Και φίλια δεν φτάνει. Και το λόγο μου ποιος θα το γράψει. Εκεί είπα ίσως κάτι παραπάνω, του ζητώ συγγνώμη.
δεν ασχολήθηκα ούτε επικαλείται ούτε ψήφισα για την οικογένειά του. Εκτιμώ και σέβομαι την οικογένειά του, ότι το νέο ΔΣ σήμα και ο νέος πρόεδρος με τα τρία υπόλοιπα μέλη θέλουν μόνο να επιδείξουν το φαινότυπό τους, τότε δεν θα τους το επιτρέψω. Θα πάρω πρωτοβουλίες τέτοιες ώστε να στηρίξω το όνομά μου και τα μέλη τα οποία με στήριξαν με 85% για πρώτη φορά. Βγαίνει η πρόεδρος με τέτοια διαφορά ψήφων. Χαίρομαι και τους ευχαριστώ όλους για τη στήριξή τους. Με την επίσημη έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης από τον πρώτο δημότη Τάσο Βατζικλή και με την παρουσία όλων των αρχών αλλά και των φορέων στο ηρώον της πόλης, ξεκίνησε σήμερα η κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων των Ελευθεριών. Ακολούθησε, όπως ήθιστε, επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. Επίσημη έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης πραγματοποιήθηκε από τον πρώτο δημότη της πόλης Τάσο Βατζικλή με την παρουσία αρχών και τη συμμετοχή της θεθωρακισμένης ταξιαρχίας. Ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του ηρώου της πόλης. Στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το μήνυμα της ημέρας έστειλε ο Δήμαρχος Κομωτινής Τάσος Βατζικλής. Ημέρα μνήμης, απόδοσης τιμής, ενθουσιασμού, υπερηφάνειας, ελληνικής έπαρσης. Γιατί συνέβη πριν από 85 ακριβώς χρόνια, τη 14η Μαΐου του 1920. Η Θράκη μετά από 500 χρόνια σκλαβιάς ενσωματώνεται στη μητέρα πατρίδα. Σήμερα με μια σειρά από εκδηλώσεις που αναφέρονται μέσω του πολιτισμού στην ειρήνη, τιμάμε τη γενιά του 1920 και τους πρωτεργάτες της, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Χαρίσιο Βαμβακά, για το υπέρτατο αγαθό της ελευθερίας που χάρισαν σε αυτόν τον τόπο. Χρόνια σας πολλά! Πάμε τώρα να δούμε πώς ακριβώς αντιλαμβάνονται το μήνυμα της αυριανής ημέρας οι μικροί μαθητές, οι οποίοι ερωτήθηκαν. Οι περισσότεροι από αυτούς δείχνουν γνώστες, μικροί και μεγάλοι δείχνουν γνώστες της τοπικής ιστορίας. Η πόλη της Κομωτινής, ο λαός της Ροδόπης και ο θρακιώτικος ελληνισμός συμμετέχουν με ενθουσιασμό, υπερηφάνεια και εθνική έξαρση στον εορτασμό της επετείου της ενσωμάτωσης της Θράκης στον κορμό της πατρίδας στις 14 Μαΐου 1920. Φέτος συμπληρώνονται 85 χρόνια από την ιστορική εκείνη μέρα, 85 χρόνια ελεύθερης ζωής και συνεχούς προσπάθειας ανάπτυξης και προόδου. Γιορτάζουμε και υποκλινόμαστε με σεβασμό και προσκυνηματική αναγνώριση στον θρίαβο των συντελεστών της ανάκτησης της ελευθερίας μας. Γιορτάζουμε αύριο, ξέρεις? 1920, από Βουδαρέστη. Γιορτάζουμε τα ελευθέρια της Θράκης. Δηλαδή ότι η Θράκη ελευθερώθηκε το 1920. Τα ελευθέρια της Θράκης. Την απελευθέρωση της Θράκης από τους Οθωμανούς, από τους Βούλγαρους, το 1920. Την 14 Μαΐου. Για ποια είναι τα παιδιά? Ισία. Και τα σμαύρια.
Μελωδία της Δράκης. Πότε έγιναν? 14 Μαΐου. Χρονολογία. Τι, το 1920. Απελευθέρωση της Δράκης, 14 Μαΐου 1920. Η πόλη της Κομωτινής, ο λαός της Ροδόπης και ο θρακικός ελληνισμός συμμετέχουν με περηφάνεια στον εορτασμό της επετείου της ενσωμάτωσης της Θράκης στον κορμό της πατρίδας μας στις 14 Μαΐου του 1920. Φέτος συμπληρώνονται 85 χρόνια από την ιστορική εκείνη ημέρα και όπως είναι φυσικό, ολόκληρη η πόλη φόρεσε τα γιορτινά της, συμμετέχοντας ο καθένας από εμάς ξεχωριστά σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. Στα γιορτινά αντίθηκε η Κομωτινή εν ώψη και των εκδηλώσεων των Ελευθερίων που θα διεξάγονται έως τις 30 Μαΐου. Παρεμβάσεις που έχουν γίνει σε πολλά σημεία της Κομωτινής δίνουν το γιορτινό χρώμα στην πόλη και έχουν αλλάξει την όψη της. Από γκρι απέκτησε χρώμα και πολύ πράσινο, ικανοποιώντας τους δημότες και εντυπωσιάζοντας τους επισκέπτες. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωση σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και να δούμε λεπτομέρειες όπως ήδη προαναγγείλαμε στους τίτλους των ειδήσεων που αφορούν στο κεντρικό δελτίο από μια αλλιώτικη Ελένη, μια θεατρική παράσταση η οποία ανέβηκε χθες στον φιλόξενο χώρο του αμφιθεάτρου του πρώτου λυκείου από το πρώτο γυμνάσιο της Κομωτινής. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε στο δεύτερο στούντιο και τους προσκεκλημένους. Όπως βλέπουμε ακριβώς δεξιά μου στο παράθυρο της καθηγήτρια του γυμνασίου, την κυρία Καραμπιπέρη, η οποία είναι φιλόλογος. Καλησπέρα σας. Την κυρία Μαργαρίτη, η οποία είναι επίσης θεολόγος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κυρία Μαργαρίτη. Και τις δύο μαθήτριες, οι οποίες κατήχαν ξεχωριστούς ρόλους, σημαίνοντα πρόσωπα σε αυτήν την παράσταση, την Δεσποινίδα Μαργαριτούδη, την Ελένη, έτσι δεν είναι, μαθήτρια της Δευτέρας Γυμνασίου, και την Δεσποινίδα Σιανίδου, η οποία είναι μαθήτρια της Τρίτης Γυμνασίου. Καλησπέρα και σε σένα. Θα ήθελα λοιπόν, βλέποντας καταρχήν, θα πρέπει να πούμε ότι δείξαμε ένα απόσπασμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της παράστασης, αλλά και πριν ξεκινήσει είπε το δελτίο, οι τηλεθεατές μας που βρίσκονταν στο σπίτι είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν λεπτομέρειες αυτού του έργου. Κυρία Καραμπιπέρη, πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα του ανεβάσματος αυτής της θεατρικής παράστασης για τους μαθητές της Δευτέρας αλλά και της Τρίτης Γυμνασίου? Η Ελένη του Ευρυπίδη είναι ένα σχολικό καταρχήν κείμενο, διδάσκεται στην Τρίτη Γυμνασίου και από την εμπειρία των τόσων χρόνων που διδάσκω Τρίτη Γυμνασίου, πάντα εισπράττω στο τέλος της χρονιάς τα παιδιά να μου λένε: κυρία, θα θέλαμε να το δούμε και παιγμένο, θα θέλαμε να δούμε ένα δρόμενο, την Ελένη, να το παίξουμε. Οπότε έφτασε σήμερα, φέτος, το πλήρωμα του χρόνου να παιχτεί η Ελένη. Βέβαια, πέρα από αυτά υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα τα οποία περνάει ο Ευρυπίδης μέσα από την Ελένη, που είναι διαχρονικός, είναι σύγχρονα μηνύματα, όπως η υποκατάσταση οικογένειας, όπως το περίφημο αντιπολεμικό του μήνυμα, γιατί γράφτηκε και σε μια εποχή πολέμου, το 412 π.Χ. Όλα λοιπόν αυτά, με συνεργασία με τα παιδιά και συζήτηση μέσα από την τάξη, προέκυψε η ιδέα να το ξεκινήσουμε και να το φτάσουμε στο σημείο που το είδαν χθες όλοι όσοι το παρακολούθησαν. Από τις αρχές Νοέμβρη, όπως μου λέγατε προηγουμένως, ξεκίνησε περίπου η προετοιμασία των παιδιών, η διανομή των ρόλων. Πόσα παιδιά εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για αυτή την παράσταση και σε πόσα από αυτά καταλήξατε στην τελική επιλογή? Πάρα πολλά παιδιά θέλανε να συμμετέχουν στη θεατρική ομάδα. Τελικά ήταν 31 τα παιδιά τα οποία μετήχαν και ήρθαν μέχρι εδώ. Για να ρωτήσω και λίγο τα παιδιά, να ρωτήσω τις δύο μαθήτριες που βρίσκονται κοντά μας. Η ερώτηση κοινή για τις δύο, ποια ήταν η πρώτη γεύση έτσι, που σας άφησαν αυτές οι πρόβες? Ποιες ώρες καταρχήν, κορίτσια, πραγματοποιούνταν οι πρόβες? Λοιπόν, οι πρόβες πραγματοποιούνταν σε Σαββατοκύριακα συνήθως, αλλά μερικές φορές όταν είχαμε κάποια γιορτή στο σχολείο ή όταν πηγαίναμε κάποια εκδρομή, μετά όταν τελειώναμε το σχολείο πηγαίναμε για κάποια ώρα. Καμιά-δυο ώρες πρόβα. Αυτές οι πολύ ωραίες πρόβες, τι πιο ουσιαστικά γεύση άφησαν σε εσάς αναφορικά και με την, και με την παρουσία σας? Καταρχήν, ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχατε σε μια θεατρική παράσταση? Ήταν η πρώτη σας επαφή με μια τέτοια, με την υποκριτική τέχνη? Ναι, ήταν η πρώτη επαφή και για τις δύο, ναι. Και για τις δύο. Και η σχέση σας και με τους καθηγητές σας που σας κατήφθηναν, αλλά και με την ομάδα, με τους υπόλοιπους συμμαθητές σας, από τις πρώτες πρόβες και έπειτα?
Οφείλω να ομολογήσω ότι δεθήκαμε πολύ και με τους καθηγητές μας και με τους υπόλοιπους μαθητές μας. Γίναμε μία ομάδα και γι' αυτό και νομίζω ότι λειτουργήσαμε τόσο καλά και πήγε τόσο καλά η παράστασή μας. Δυσκολίες αναφορικά με το λόγο ή στην αποστήθηση ή στην παρουσία στην σκηνή υπήρχαν? Ποια ήταν έτσι τα στοιχεία που ίσως να σας προβλημάτισαν? Κοιτάξτε, πιο πολύ ήμασταν από την τρίτη γυμνασίου, ειδικά ο χορός που ήταν και το πιο δύσκολο στην τραγωδία. Οπότε επειδή αυτό το κάνουμε και σαν μάθημα, ίσως το ξέρουμε καλύτερα. Από εκεί και πέρα, κάποιες εκφράσεις που έπρεπε να τονιστούν ή κάποιες αρχαίες εκφράσεις που είχαν ένα ιδιαίτερο νόημα, αυτές έπρεπε να τις προσέξουμε περισσότερο. Δηλαδή, κυρία Καραμπιπέρη, κάνετε ένα διπλό μάθημα από ό,τι φαντάζομαι ως φιλόλογος. Μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Ακριβώς, ναι. Και στην τάξη, αλλά και μέσα την ώρα του. Και εγώ και η άλλη συνάδελφος που είναι επίσης φιλόλογος, η κυρία Βουλούτα Αναστασία, συνήθως δίναμε οδηγίες στα παιδιά. Εδώ πρέπει να είμαστε πιο θλιμμένοι, εδώ πιο χαρούμενοι, εδώ υπάρχει ηρωνία. Όλα αυτά τα λέγαμε, τα ξαναλέγαμε για να τα νιώσουν τα παιδιά και να τους βγει προς τα έξω την ώρα που το παίζουν. Η γλώσσα είδαμε, παρακολουθήσαμε ότι θα δούμε και στα ρεπορτάζ που ακολουθούν στη συνέχεια αμέσως μετά την δική μας συζήτηση, θα δούμε ένα απόσπασμα δηλαδή της παράστασης. Ήταν ένα στρωτή, ο λόγος ήταν στρωτός. Επιλέξατε μια συγκεκριμένη μετάφραση για το ανέβεσμα αυτής της θεατρικής παράστασης? Ναι, ναι. Επιλέξαμε μια μετάφραση του Παναγιώτη Πατηξή, η οποία είναι βραβευμένη από την Ακαδημία Αθηνών. Ένας πολύ ωραίος λόγος, ο οποίος αρέει όταν το διαβάζει κανείς. Βέβαια το διασκευάσαμε πάλι όλοι μαζί, και η κυρία Μαργαρίτη και η κυρία Βουλούτα και εγώ, όλοι προσπαθήσαμε να το φέρουμε λίγο στα πλαίσια των παιδιών για να είναι πιο στρωτό, πιο εύκολο να απομνημονεύεται πιο εύκολα. Κυρία Μαργαρίτη, όμως δεν μείνατε μόνο στον λόγο και στην διασκευή του λόγου, αλλά υπήρξαν πολύ σημαντικές συμμετοχές και μια πολύ ωραία υποπτική ματιά και σε άλλα κομμάτια αυτής της θεατρικής παράστασης. Ο λόγος είναι πολύ σημαντικός στοιχείο, αλλά δεν είναι το μοναδικό για μια θεατρική παράσταση. Η μουσική επένδυση πώς λοιπόν πραγματοποιήθηκε? Ναι, βεβαίως. Μια θεατρική παράσταση είναι πολύ σημαντική και η μουσική. Τη μουσική την επέλεξε ο συνάδελφος, ο οποίος έψαξε πάρα πολύ, ο κύριος Κομματάς Νικόλαος, είναι καθηγητής της πληροφορικής στο σχολείο μας, ασχολείται όμως με μουσική και έχει και κάποια μηχανήματα στο σπίτι του, μπόρεσε να κάνει και μίξη στα κομμάτια και έτσι πρόσεξε πάρα πολύ τα μουσικά όργανα να είναι αυτά που ανταποκρίνονται στην αρχαιότητα, αυτά που χρησιμοποιούσε η αρχαιότητα, και νομίζω ότι βγήκε πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα από τη μουσική. Επίσης, άλλη συνάδελφος που μας βοήθησε πάρα πολύ ήταν η κυρία Γεωργιάδου Κεράτσο, επίσης καθηγήτρια και αυτή της πληροφορικής, η κυρία Βουλούτα, φιλόλογος, η ομάδα μας δηλαδή ήταν πενταμελής. Πέντε συνάδελφοι καθηγητές. Αυτή η πενταμελής ομάδα όμως με ένα καλό αποτέλεσμα όπως φάνηκε και χθες στο θεατρικό σανίδι. Ναι, καλά λόγια, είπε όλος ο κόσμος. Ναι. Είχε την, και εμείς το πληροφορηθήκαμε, αυτό που δείχνεται από το ρεπορτάζ. Είχε την δυνατότητα να παρουσιάσει ίσως ως πρόγευση τη συγκεκριμένη παράσταση λίγο πιο πριν, στις 21 του μηνός, 21 Απριλίου. Στην Κωνσταντινούπολη, προσκεκλημένη είσαστε της Ζαπίου Σχολής. Ναι, στην Κωνσταντινούπολη, 21 με 24 Απριλίου ήταν η εκδρομή μας, προσκεκλημένη εκεί από τη Ζάπιο Σχολή, και επίσης παρουσιάστηκε η ίδια θεατρική παράσταση, συμμετείχε στο διαγωνισμό που έγινε στην Αλεξανδρούπολη. Στις 17 του μηνός, 18 μηνός, όπου και εκεί... 18 Απριλίου. Στην Αλεξανδρούπολη. Όπου και εκεί είχατε μια πολύ θετικές κριτικές. Ναι, πάρα πολύ καλές κριτικές και πήραμε τη δεύτερη θέση. Καταλάβατε την δεύτερη θέση. Ναι, στο αρχαιότητα. Όλα αυτά, κορίτσια, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι πολύ θετικά στοιχεία για να σας δώσουν και την δυνατότητα να συνεχίσετε μια προσπάθεια που ξεκινάει σε μια πολύ καλή ηλικία. Το σκεφτόσαστε? Αυτή είναι ακριβώς την ερώτηση που μας είχαν κάνει και στο διαγωνισμό οι κριτές. Και πολλά παιδιά από τη θεατρική ομάδα απάντησαν ότι θα ήθελαν να γίνουν ηθοποιοί όταν μεγαλώσουν. Και ναι, νομίζω ότι όλοι επηρεαστήκαμε πολύ από αυτή την παράσταση και θα θέλαμε και του χρόνου να συμμετέχουμε σε κάποια παρόμοια εκδήλωση. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω κάτι που με έκανε εντύπωση από το διαγωνισμό.
Κάποιος κύριος εκεί από τους κριτές μας είπε το εξής, ότι λέει αυτό που κάνουμε τώρα είναι ένα είδος ασθένειας και λέει μας εύχεται να κολλήσουμε αυτή την ασθένεια και να την έχουμε για όλη μας τη ζωή, γιατί η ηθοποιία είναι κάτι πάρα πολύ ωραίο που πραγματικά βγάζει προς τα έξω όλο τον εαυτό. Τι ενστερνίζεσαι προφανώς την άποψη. Ναι. Έτσι είναι. Αυτό φαίνεται και από την λάμψη του προσώπου, αλλά και από, και από το βλέμμα σας. Αν σας ρωτούσε επίσης, κορίτσια, δεν ανέφερα σκοπίμως για να το κάνω τώρα, τους ρόλους που η κάθε μία από εσάς υποδίονταν. Ελένη, εσύ ήσουν... Ναι, εγώ παίζω την Ελένη στο έργο. Οφείλω να ομολογήσω ότι, ότι είναι ο πρώτος, και ελπίζω να μην είναι ο τελευταίος πρωταγωνιστικός ρόλος που παίρνω. Ήταν τιμή μου να παίξω την Ελένη. Το βρήκα αρκετά δύσκολο δεν ήταν πολύ εύκολο για μένα να παίξω ένα τέτοιο ρόλο. Αλλά παρόλα αυτά το ευχαριστήθηκα και νομίζω ότι έδωσα τον καλύτερο με αυτό. Και αν σε ρωτούσα κάποια λόγια από την Ελένη που θα μπορούσες, που περισσότερα προσέλκυσε το δικό σου ενδιαφέρον και θα μπορούσες να πεις ότι σου έκανα περισσότερη εντύπωση, ποια θα ήταν αυτά, τι θα απομόνωνες? Θα απομόνωνα τον μονόλογο της Ελένης όταν ηκετεύει την Θεονόη να μην μαρτυρήσει τον Μενέλαο στον αδερφό της και να τον αφήσει να ζήσει. Γιατί νομίζω ότι εκεί η Ελένη επιστρατεύει όλη την εξυπνάδα, όλη τη διπλωματία για να καταφέρει να σωθεί και αυτή και ο άντρας της. Μάλιστα. Και η συμμαθήτριά σου τι θα μας έλεγε, ποιος ήταν ο δικός σου ρόλος? Λοιπόν, εγώ ήμουνα ένα μέλος του χορού μαζί με άλλες 14 κοπέλες. Ουσιαστικά μπορεί να μην είχαμε πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά ήταν στο αρχαίο δράμα χορός είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορώ να πω από τους πιο κουραστικούς ρόλους, γιατί μπορεί να είσαι πάνω στη σκηνή και άλλες φορές να μην κουνιέσαι καθόλου, άλλες φορές να κάνεις συγκεκριμένες κινήσεις. Και ίσως κάποια χωρία τα οποία να σου έκαναν εντύπωση και κάτι από την παράσταση που θα ήθελες έτσι να καταθέσεις τούτη τη στιγμή. Κοιτάξτε, επειδή εμείς συμπάσχουμε, δηλαδή βασικά λέμε στην Ελένη, λέμε σε όλους κάποια πράγματα, μου έκαναν εντύπωση τα λόγια που είπε σε κάποια φάση ο χορός, ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τη μοίρα μας να πηγαίνει όπου θέλει, αλλά να την καθορίζουμε εμείς. Και πραγματικά αυτό είναι κάτι που ισχύει από τότε και μέχρι σήμερα και πιστεύω για πάντα. Μάλιστα. Κυρία Καραπιπέρη, υπήρξε ένα τολμηρό εγχείρημα, μια πολύ ωραία προσπάθεια. Θα την ξανατολμήσετε του χρόνου, θα ξαναεπιχειρήσετε κάτι αντίστοιχο? Ναι. Ήμασταν όλοι πάρα πολύ συνεργάσιμοι. Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω και τους 5 συναδέλφους. Συνεργαστήκαμε άψογα όλοι μαζί. Τα παιδιά δεν έχω κανένα παράπονο. Μπορεί σωματικά όλοι να είμαστε κουρασμένοι, αλλά ψυχικά πιστεύω ότι κανένας δεν είναι κουρασμένος. Είμαστε πολύ γεμάτοι και έτοιμοι να δώσουμε άλλα τόσα. Αν έχω τους ίδιους συνεργάτες, ναι, γιατί όχι, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, η οποία θα ήθελα να συνεχιστεί. Κυρία Μαργαρίτη, μια ακόμη προσπάθεια η οποία ίσως να καταλήξει του χρόνου στην παρουσία σας στους θεατρικούς μαθητικούς διαγωνισμούς που υπάρχουν και γιατί όχι στην Αντίπερα Όχθη σε μια επίσκεψη στην Κωνσταντινούπολη εφόσον ξαναδοθεί ευκαιρία. Στην Κωνσταντινούπολη, ναι, βεβαίως. Πρέπει να σας πω ότι για μένα δεν ήταν πρώτη προσπάθεια. Και άλλα χρόνια ασχολούμαι. Σε ένα άλλο γυμνάσιο που ήμουν, στο τέταρτο, έκανα κι άλλο τέτοιο παρόμοιο εγχείρημα και είχαμε επισκεφτεί τότε τη μεγάλη του γένου σχολή, την Πατριαρχική Ακαδημία. Και ήταν πάρα πολύ συγκλονιστικές εμπειρίες είναι αυτές στην Κωνσταντινούπολη που ζουν και οι καθηγητές αλλά και οι μαθητές. Δεν είναι δηλαδή μια επίσκεψη που θα κάνεις τουριστική, δεν είναι το ίδιο. Είναι τελείως διαφορετικό αυτό που πας με τα παιδιά, συμμετέχουν σε μια θεατρική ομάδα. Άρα η θετική αυτή, η ηθική ικανοποίηση υπάρχει όχι μόνο στους καθηγητές και στους μαθητές, ο καθένας από το δικό του μετερίζει. Εμείς θα ήθελα να σε ευχηθώ και ελπίζω να συνεχιστούν τέτοιου είδους. Να πούμε και κάποια ευχαριστία, να ευχαριστήσουμε.
το διευθυντή μας πάνω απ' όλα. Σχολείου, τον κύριο Τρυπίδη, για την πολύτιμη βοήθειά του και συνεργασία του όλο αυτόν τον καιρό. Επίσης θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε το Δήμο της Κομοτηνής που μας στήριξε και στο ταξίδι που πήγαμε στην Κωνσταντινούπολη, όπως επίσης τη ΔΕΠΑΚ που μας βοήθησε πολύ και συμμετείχαμε στα Ελευθέρια Θράκης, τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγγελόπουλο, το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνου του Πρώτου Γυμνασίου Κομοτηνής. Ήταν πραγματικά πολύτιμη η βοήθειά του και η ηλική και η ηθική, ήταν συνέχεια κοντά μας. Έχω ξεχάσει κανένα? Μάλλον όχι. Νομίζω ότι έτσι και το πιο θετικό χαμόγελο και η παρουσία σας εδώ, αλλά και γενικότερα οι θετικές κριτικές, ίσως να τελικά να αποζημιώνουν όλους όσους συμμετείχαν σε αυτή την προσπάθεια, γιατί το κάνουν φαντάζομαι ακριβώς για τα θετικά αποτελέσματα που δώσατε και στην πόλη και σε όλους όσους παρακολούθησαν. Ευχαριστώ πολύ για τον κόπο που κάνατε, μέρα που είναι σήμερα γιορτινή, να είστε κοντά μας για να δουν λεπτομέρειες και να παραδειγματιστούν ίσως και άλλοι μαθητές και άλλοι συνάδελφοί. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι οτιδήποτε καλύτερο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, μπορούμε και εμείς να περάσουμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε στο στούντιο με θέματα που έχουν να κάνουν με τις εορταστικές εκδηλώσεις των ελευθεριών. Σε αυτό το σημείο πάμε να δούμε τι ακριβώς περιέλαβαν οι χθεσινές αλλά και οι σημερινές εκδηλώσεις εν όψη του εορτασμού των ελευθερίων. Να σημειώσουμε επίσης ότι αύριο στην παρέλαση την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Εξωτερικών, βουλευτής Ροδόπης, Ευρυπίδης Τηλιανίδης. Την Ελένη του Ευρυπίδη ανέβασαν χθες οι μαθητές του πρώτου γυμνασίου Κομοτηνής στο φιλόξενο χώρο του αμφιθεάτρου του πρώτου λυκείου. Γιατί είναι καταρχήν σχολικό κείμενο, διδάσκεται στην τρίτη γυμνασίου. Το κατέχουν πολύ καλά οι μαθητές και τα περισσότερα παιδιά του θέατρου της κεντρικής ομάδας είναι της τρίτης γυμνασίου. Ήταν μια επιθυμία των παιδιών από την ώρα που άρχισε να διδάσκεται, γιατί εγώ τη διδάσκω την Ελένη σε κάποια τμήματα της τρίτης γυμνασίου. Ήταν επιθυμία των παιδιών, γι' αυτό ακριβώς και υλοποιήθηκε αυτό το όνειρό τους να το δουν και σε δρόμενο πέρα από την ανάλυση που κάνουμε την καθημερινή στο σχολείο. Παράλληλα όμως είναι και άλλα τα κριτήρια με τα οποία έγινε η επιλογή, γιατί ο Ευρυπίδης είναι διαχρονικός. Μέσα στο έργο αυτό δίνεται ένα αντιπολεμικό μήνυμα, το οποίο στη σύγχρονη εποχή μάλλον είναι από τα πιο σημαντικά που πρέπει να περάσουν στην νεολαία. Επίσης μέσα από το έργο φαίνεται το δέσιμο της οικογένειας, η αφοσίωση στο σύζυγο, η αποκατάσταση της οικογένειας και ο θεσμός της οικογένειας πάλι σήμερα περνάει μια κρίση. Επομένως και αυτό το μήνυμα της αποκατάστασης της οικογένειας ήταν πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά να τους περάσει. Αυτά ήταν τα κριτήριά μας για την επιλογή του έργου. Το έργο βέβαια είναι του 412 π.Χ. αλλά αρκετά σύγχρονο στο περιεχόμενό του. Πόσα άτομα συνεργάστηκαν? 31 άτομα είναι τα παιδιά και 5 είμαστε οι καθηγητές και ο διευθυντής βέβαια το σχολείο, ο οποίος βοήθησε πάρα πολύ με το δικό του τρόπο. Δεν είναι ένα δύσκολο. Είναι δύσκολο, τα παιδιά έχουν και σχολείο, έχουν και άλλες δραστηριότητες. Ήταν όντως πολύ μεγάλο το εγχείρημα. Τα παιδιά αφιερώσανε πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ κόπο για να το πετύχουν όλο αυτό. Αλλά είχαν πάρα πολύ μεράκι και πάρα πολύ κέφι, γι' αυτό θέλησε πολύ, γι' αυτό ακριβώς και το καταφέρανε. Το σχολείο, το οποίο έχει μια παράδοση τα τελευταία χρόνια να ανεβάζει θεατρικές παραστάσεις, δεν μπορούσε να μην συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Η επιλογή του έργου Ελένη του Ευρυπίδη ήταν μια προσπάθεια να παντρέψουμε τη θεωρία, γιατί διδάσκεται στην τρίτη γυμνασίου, με την πράξη. Βέβαια ήταν θέλημα Θεού αυτό το έργο να μην μείνει μόνο στα στενά πλαίσια της πόλης μας, αλλά να παιχθεί και στη Ζάπιο σχολή στην Κωνσταντινούπολη, όπου ήμασταν προσκεκλημένοι για να τιμήσουμε τα 130 χρόνια από την ίδρυση της σχολής, αλλά και να συμμετάσχει στους περιφερειακούς καλλιτεχνικούς αγώνες,
Περιφερειακούς μάλλον, ναι, και να πάρει τη δεύτερη θέση. Είναι μια προσπάθεια πολύ σημαντική από την πλευρά των καθηγητών, αλλά και των μαθητών, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι μέσα από τέτοιες πρωτοβουλίες σφριλατείται το ήθος και ο πολιτισμός των μικρών αυτών μαθητών. Η Ελένη του Ευρυπίδη ανέβασε θεατρική ομάδα του πρώτου γυμνασίου Κομωτινής στο χώρο του αμφιθεάτρου του πρώτου λυκείου. Το μήνυμα το οποίο πέρασε τα παιδιά είναι ένας μακροχρόνιος και πολυέμακτος πόλεμος για το είδωλο της Ελένης. Έχουμε την χαρά απόψε να παρακολουθήσουμε μια θεατρική παράσταση, την Ελένη του Ευρυπίδη, από τα παιδιά του πρώτου γυμνασίου, η οποία έχει παρουσιαστεί ήδη με πολύ μεγάλη επιτυχία και στην Κομωτινή και στην Κωνσταντινούπολη και κοσμεί των φετινών εργασμών ελευθερίων. Πρόκειται για μια συλλογική δουλειά μαθητών και καθηγητών. Εμείς ως Δήμος, ως ΔΕΠΑΚ, στηρίζουμε, ενθαρρύνουμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας κάθε τέτοιου είδους αξιόλογη πρωτοβουλία. Ευχόμαστε στα παιδιά και στους καθηγητές τους να συνεχίσουμε την ίδια όρεξη και την ίδια διάθεση. Άλλωστε, τα τελευταία 3 χρόνια κοσμούν με την παρουσία τους, τη θεατρική τους παρουσία, το θεσμό των ελευθερίων. Τους ευχόμαστε να συνεχίσουν και μάλιστα να συνεχίσουν με την ίδια ζωντάνια και την ίδια δύναμη. Ναι. Τι έχεις αποκομίσει μέσα από αυτή την παράσταση? Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ήμασταν όλοι μαζί στις πρόβες, περάσαμε ωραία, μάθαμε να δουλεύουμε σαν ομάδα, τη φιλία που αναπτύξαμε με αυτά τα παιδιά, γιατί 7 μήνες τώρα που παίζουμε αυτό το έργο, το προετοιμάζουμε, είναι πολύ σκόπος για μας και ξοδέψαμε πολύ ελεύθερο χρόνο, γι' αυτό αποκομίσαμε πολλά. Δεν είναι λίγο δύσκολο εσύ σαν μαθήτρια, θα έχεις και λίγο ελεύθερο χρόνο, πώς θα συνδυάσεις και τα δύο? Προσπαθήσαμε όλη η ομάδα να τα συνδυάσουμε και τα δύο. Βασικά, τον ελεύθερο χρόνο μας εδώ θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε πηγαίνοντας έξω, καθόμασταν και κάναμε πρόβες. Αλλά είναι αυτή η συνεργασία. Περνάγαμε πολύ ώρα στις πρόβες, αλλά με πολύ κόπο. Ποιος είναι ο ρόλος σου? Γερόντισον. Ναι, αυτό. Τι ακριβώς είναι αυτό, γερόντισον μέσα στο έργο? Έρχεται ο Μενέλαος και τότε ζητάει να μπει στο παλάτι και είναι θηρορός. Αυτή κάθεται έξω. Και είναι απειλητική γιατί ο Θεοκλήμενος δεν τον θέλει και είναι αναγκασμένη να διώξει τους Έλληνες που θα έρθουν στο παλάτι. Παίζω την Ελένη. Είναι μια γυναίκα που δεν μπορεί να καθορίσει τη μοίρα της. Γίνεται παιχνιδάκι στα χέρια των Θεών. Κλαίει και οδύρεται, έχει χάσει τον άντρα της. Την πήγανε στην Αίγυπτο χωρίς να το θέλει. Την αναγκάζουν να παντρευτεί τον Θεοκλήμενο, τον βασιλιά της Αιγύπτου. Αυτή δεν το θέλει και στο τέλος φεύγει με τον Μενέλαο, κρυφά από τον Τι έχεις αποκομίσει μέσα από την θεατρική αυτή παράσταση? Πρώτον, έμαθα τι πάει να πει ομάδα. Βρέθηκα πάρα πολύ με τα παιδιά. Την Ελένη σε δύο μορφές. Την Ελένη που ξέρουμε που παρατάει τον άντρα της και πάει στην Τρία. Και την Ελένη του Ευρυπίδη που, όπως είπε και η Νίκη, είναι ένα πιόνι. Δεν θέλει, είναι παιχνιδάκι. Δεν θέλει να φύγει, την αναγκάζουμε. Είναι ο πρώτος ρόλος που είναι ο πρώτος πρωταγωνιστικός μου ρόλος και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι στην θεατρική ομάδα μαζί με τα παιδιά του γυμνασίου μου, γιατί τους γνώρισα καλύτερα, έκανα πολλούς φίλους. Και να πέρασα πολύ ωραία. Και πήγαμε και στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίσαμε και εκεί τα παιδιά, τους ομογενείς. Μας κάλεσε η Ζάπιο Σχολή στον εορτασμό για τα 130 χρόνια λειτουργίας της. Επισκεφτήκαμε τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης και τον Πατριάρχη. Πέρασαμε αξέχαστα και δεθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Στις 9 το βράδυ, στα πλαίσια των Ελευθερίων, πραγματοποιήθηκε θρακιώτικη βραδιά από το Σύλλογο Ευρυτών Ομονοδόπης στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Παρούσα ήταν η δεκαμελής ορχήστρα του Χρήστου Κουρούδη. Θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε όχι μόνο την πολιτιστική πλευρά αυτού του συλλόγου, αλλά και όλη την τετάνια προσπάθεια που καταβάλουν σε όλη τη διάρκεια αυτών των χρόνων που υφίστανται. Αλλά παράλληλα θα
έχουμε και την ευκαιρία να ζήσουμε ένα μοναδικό ξεχωριστό φρεγκάτ κογκλέντι. Θέλω να ευχαριστήσω τον Σύλλογο, το Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο του Συλλόγου, τον Βαγγέλη του Μάρκου και τον Φοροδιδάσκαλο, τον Γιάννη Τζερνικούδη, ακριβώς γιατί ενστερνίστηκαν την ιδέα μας να διοργανώνουμε στα πλαίσια των Ελευθερίων βραδιές ξεχωριστές, λαϊκά γλέντια που θα ξεκινούν και θα καταλήγουν με αναφορές στις ιδιαίτερες πληθυσμιακές ομάδες που ζουν στην περιοχή. Έχουμε άλλο ένα τέτοιο γλέντι στη διάρκεια των Ελευθερίων, το γλέντι με το Σύλλογο Καπαδοκών στο Άλσος Πάρκο και σας καλούμε και εκεί, όπως και στο σύνολο των εκδηλώσεών μας, οι οποίες συνεχίζονται και θα ολοκληρωθούν στο τέλος αυτού του μήνα. Ευχαριστώ και εσάς. Οι σημερινές εκδηλώσεις για τον εορτασμό της ενσωμάτωσης της Θράκης στο Λευκικό Κορμό ξεκίνησε στις 10.30 με την επίσημη έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης από τον πρώτο δημότη, Δήμαρχο Κομωτινέων Τάσο Βαβατζικλή. Στις 11 πραγματοποιήθηκε επιμνημόσυνη δέηση στο χώρο του Ηρώου, ενώ στις 11 και 10 έγινε η κατάθεση στεφάνων. Για σήμερα το απόγευμα έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα η υποδοχή της Ιεράς Εικόνας της Θεομήτρος, της Ιεράς Μονής Παναγίας Φανερωμένης Βαθυρίακος και η ρητάνευσή της μέχρι τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσου της Θεοτόκου, όπου τελέστη σπερινός μεταρτοκλασίας. Χορευτικά συγκροτήματα της περιοχής μας θα ξαναζωντανέψουν την παράδοση στο χώρο της κεντρικής πλατείας Κομωτινής. 9 στις 9 πραγματοποιήθηκε η επίσημη έναρξη των Ελευθερίων με ομιλητή τον αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Νομικής στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, κ. Σίμιο Μιναίδη. Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 7 λεπτά πριν τις 10 και σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Art Channel. Πριν σας καληνυχτήσουμε όμως για απόψε, πάμε μαζί να δούμε τα κυριότερα θέματα της ημέρας σε τίτλους. Πρωτόκολλο συνεργασίας συνυπέγραψαν το πρωί ο Δήμαρχος Κομωτινέων Τάσος Βαβατζικλής και ο Αντιδήμαρχος της πόλης Ναμπλούς της Παλαιστίνης, Σαΐτ Μαχμούτ Ισμαήλ Χαμούς. Το δημοψήφισμα για το Ευρωσύνταγμα προβάλλει μπροστά μας και ως ευκαιρία πανευρωπαϊκής επικύρωσης των αξιών ενός ευρωπαϊκού αναπτυξιακού μοντέλου με επίκεντρο τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του και τις κοινωνικές του κατακτήσεις, επεσήμανε σε σχετική ομιλία της στη Βουλή η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη, Χρύσα Μανολιά. Προκαλεί η αλλαγή σκητάλη στο Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βιοτεχνών Ροδόπης. Για παρέτηση κάνουν λόγο τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ μέχρι πρότινες πρόεδρος, κ. Νικολαίδη, κάνει λόγο για πραξικόπημα. Με την επίσημη έπαρση της ιστορικής σημαίας της πόλης κορυφώνονται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις για την ένταξη της Θράκης στο Λευκικό Κορμό. Έτσι έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, σήμερα Παρασκευή 13 Μαΐου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε όλοι ένα καλό βράδυ και ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο. Η πόλη γιορτάζει και εμείς καλούμαστε να γιορτάσουμε μαζί της. Καλή σας νύχτα!